losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you. Γεια σου φιλενάδα, welcome ξανά σε αυτό εδώ πέρα το υπέροχο κανάλι. Τι μου κάνεις και ναι, τώρα επίσημα, μετά από τη γουλιά του καφέ και το χορτάτο το πρωινό θα έλεγα, μπορώ να σου πω καλημέρα. Ναι, φυσικά γιατί bad first coffee φιλενάδα, δεν το ξέρεις. Μία εβδομάδα ρεπό πήρα, όπως γνωρίζεις, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πραγματικά. Κάτσε να στα αρχίσω λίγο να στα πω. My mood, όπως βλέπεις και στον τίτλο, κοίταξε να δεις. Είμαι πάρα πολύ καλύτερα, γι' αυτό κιόλας με βλέπεις και εδώ. Δεν μπορώ να πω ότι άμα με βάλεις να τρέξω μαραθώνιο θα το κάνω. Εδώ δεν το έκανα πριν να με πιάσει το ισχύο μου, θα το κάνω τώρα. Αλλά γενικά δεν, εκεί πέρα δηλαδή που ξέρω ότι θα με φάει ο λύκος, δεν κάνω. Ακόμα οι κινήσεις μου είναι μελετημένες, γιατί όπως καταλαβαίνεις το ισχύω. Βασικά αυτό που έρχεται από τη μέση. Άρχισε με το μπούκωμα, μετά είχα τις μέρες μου, μετά με έπιασε η μέση μου λόγω υγρασίας και το τελικό το στάδιο ήταν ότι το ισχύω με πέθανε, με βάραγε στο πλάι και όπως καταλαβαίνεις ότι όταν κουνάς το καλό το πόδι φυσικά πονάς στο χάλια το πόδι. Γενικά δεν πέρασα πολύ καλά την προηγούμενη εβδομάδα και ξέρω ότι ακόμα μου λείπει μία εβδομάδα ώστε να πω ότι είμαι 100% καλά. Παρ' όλα αυτά εγώ εδρομολογήθηκα ως εξής. Πήρα ενέσεις, δεν γινόταν διαφορετικά, γιατί έπινα χάπια, χάλαγα το στομάχι μου, επειδή δεν μπορούσα να περπατήσω, δεν ήθελα να τρώω, σκέψω τώρα, γιατί ήταν αγώνας το να σηκωθώ από τον καναπέ, γιατί φυσικά κρεβάτι δεν, με την καμία δηλαδή το στρώμα, έμπαινα μέσα και στην κατάσταση που ήμουνα ένιωθα ότι λούφαζα. Κατευθείαν. Οπότε ο καναπές είναι πιο ισιός, πιο strong, οπότε λέω εγκαταστήσω εδώ πέρα, καλά είσαι. Οπότε όπως καταλαβαίνεις το μπάνιο και γενικά όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Οπότε σκεφτόμουν γιατί να φας, να μην πιείς, καλύτερα να κάτσεις. Όχι φυσικά και δεν έκανα καλά, το ξέρω. Παρ' όλα αυτά σταμάτησα τα χάπια, πήρα ενέσεις, τώρα σταμάτησα τις ενέσεις και ξανάρχισα λίγο τα χάπια ελαφριάς μορφής. Όχι χάπια κόκκινης γραμμής, καταλαβαίνεις. Όμως είμαι σε μια καλή φάση. Εν τω μεταξύ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί επιτέλους έβγαλε ήλιο ρε παιδιά και άρχισαμε και ζεσταίνεται και το κοκαλάκι μας. Πραγματικά. Το κακό ήταν ότι όπως καταλαβαίνεις όταν η μαμά τα έχει πολύ καλά όλα πάνε πίσω. Το καλό σε αυτή την υπόθεση ήταν παιδιά μου είναι μεγάλα οπότε αυτοεξυπηρετούνται. Ναι αλλά η μάνα δεν αυτοεξυπηρετώντουσαν. Δηλαδή εντάξει με βοήθησαν πάρα πολύ τα παιδιά αλλά μου στήχεσε το γεγονός ότι δεν μπορούσα να κάνω ένα μπάνιο γυναίκα. Δηλαδή άντε γεια. Αυτά. Αυτό είναι το mood μου φιλενάδα. Σήμερα που λέτε είναι Πέμπτη, ενού έχει κοτόπουλο με πατάτες, ναι, αμέ, άρχισα να μαγειρεύω κιόλας, ναι, ναι, βέβαια ο Θεός και η ψυχή του, γιατί είναι ένας αγώνας, δίπλα μου πάντα είναι μια καρέκλα, γενικά, να ξέρεις. Μεταξύ θα πάει ο άντρας μου και ένα σούπερ μάρκετ, οπότε εννοείται ότι έχουμε σούπερ μάρκετ χολ και σε αυτό εδώ πέρα το βλογκάκι. Έχουν έρθει κάποια PR πακέτα, τα οποία εγώ τα έχω δείξει ήδη στο Instagram και τρέχει και ένας διαγωνισμός στο Instagram, οπότε αν δεν έχεις κάνει ακόμα follow, αν θες να πάρεις μέρος, είναι πάρα πολύ τέλειο σε αυτό το διαγωνισμό και θα σου δείξω και τι προϊόντα έχω βάλει στο διαγωνισμό. Και ξέχασα να σου πω φιλενάδο ότι αν δεν έχει κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι μου, κάνε μια εγγραφή, χτύπα και το κουδουνάκι, αλλά χτύπα το κουδουνάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις, γιατί τώρα τελευταία όπως με ειδοποιεί και το control, το YouTube και γενικά οι πλατφόρμες και το YouTube και το Instagram δεν πάνε καλά και υπάρχουν κάποιοι συνδρομήτες που λένε πότε ανέβασες βίντεο, καλά λέω, δεν φαίνομαι γενικά. Πάτα μου στο κουδουνάκι για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις, να μου κάνεις και like, να με στηρίζεις, γιατί ξέρεις αυτό μου κάνει εμένα καλό. Γουστάρεις εσύ το βίντεό μου, βλέπω εγώ ότι το γουστάρεις και έτσι το συνεχίζω. Λοιπόν, οπότε πάμε να πες στο intro. Πριν πάμε να μαγειρέψουμε, θέλω να σου ξεκινήσω να σου δείχνω το πρώτο PR πακέτο, το οποίο είναι από ένα ελληνικό brand και αγαπάω γενικά αυτό το brand. Είναι από Dentalon Cosmetics. Έχει βγάλει μια καινούρια σειρά, νέα σειρά, πράσινη θα την έλεγα, αφού είναι και vegan και είναι με προϊόντα cannabis. Έρχεται σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία. Είναι για τα μαλάκια μας, αλλά και για το σώμα μας, αυτή η συγκεκριμένη σειρά. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ πέρα με το σαμπουάν, το οποίο αυτό εδώ πέρα το σαμπουάν είναι χωρίς θεϊκά άλατα και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις
χρησιμοποιήσεις και μετά, αφού έχεις χρησιμοποιήσει και έχεις κάνει κερατίνη, θεραπεία κερατίνης. Στη συνέχεια έχουμε αυτήν εδώ πέρα την μάσκα, η οποία έχει βούτυρο καρετέ, πρωτεΐνη κάναβης και μας υπόσχεται αναζωογόνηση και μείωση του σπασίματος, λάμψη και απαλότητα. Στη συνέχεια θα πάμε εδώ πέρα στο σέρουμ, το οποίο είναι ο ροζ μαλλιών για μείωση σπασίματος και έλεγχο του φριζαρίσματος. Και στο τέλος θα μιλήσουμε για ένα ξηρό λαδάκι, το οποίο θα μπορούμε να το βάλουμε φυσικά στα μαλλιά μας αλλά και στο σώμα μας, το οποίο υπόσχεται ενυδάτωση στο σώμα, γιατί έχει ενυδατική και αντιοξυδητική δράση. Οπότε προστατεύουμε το μαλάκι μας, αλλά παράλληλα ενυδατώνουμε και το σώμα μας. Στο δεματάκι επίσης είχε και τρία γλυκούλια προϊόντα, τα οποία δεν τα βρίσκω, πανάτα. Λοιπόν, τρία γλυκούλια προϊόντα είναι αυτά εδώ, τα οποία είναι από τη σειρά Touch Me, ένα body milk γαλάκτωμα, ένα body mist, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα μαλάκια σας, δίνει απίστευτη μυρωδιά. Και στο τέλος ένα ξηρό λάδι. Λοιπόν, έχω να σου πω από την πρώτη κιόλας εφαρμογή που εγώ την δοκίμασα, έχω να πω ότι έχω μείνει σοκαρισμένη με τη μυρωδιά, γιατί πολύ απλά έχει ένα συνδυασμό σανδαλόξυλο και άνθη πορτοκαλιάς. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτό? Ένα απίστευτο μπουκέτο, βελούδινο, παιδιά, δεν υπάρχει. Το μυρίζω, αυτομυρίζομαι, όπως βλέπεις, μου χαρίζει αυτή τη φρεσκάδα και αυτή την καθοριότητα στο δέρμα, πραγματικά, την οποία εννοείται μπορώ να τη βάλω και στα μαλάκια μου, για να μυρίζουν και αυτά φρεσκάδα και καθαριότητα. Μποτινιστή είμαι, τρελή είμαι. Θες και εσύ λίγο? Τσικ! Καλά, εντάξει. Αχ, παιδιά, φανταστικά. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να μαγειρέψουμε, γιατί θα έρθουν τα παιδιά και δεν θα βρουν να φάνε. Το κοτόπουλο, αν και είναι εύκολο, σε μία ώρα ψήνεται. Εν τω μεταξύ, επειδή νομίζω ότι ζορίστηκα πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και νομίζω ότι επειδή άνοιξε τώρα και ο καιρός, επιτέλους γλύκανο καιρός, θα αρχίσω και κολυμβητήριο, το έχω τόσο ανάγκη, θέλω να δυναμώσω το σώμα μου, τα πόδια μου, τη μέση μου. Τέλος πάντων, πώς από το κοτόπουλο πήγα στο κολυμβητήριο? Okay, θέλω να καταλήξω το γεγονός ότι θέλω να κόψω τους πολλούς τους υδατάνθρακες. Θέλω να αρχίσω πάλι να δρώ τα ολικής άλεσης τα προϊόντα. Και γενικά δεν θέλω πολλά ρύζια και πατάτες και από εδώ και από εκεί. Οπότε εγώ τι σου είπα τώρα, θα κάνουμε κοτόπουλο, έτσι? Αλλά δεν θα βάλω τελικά πατάτες, όχι. Μπορεί να βράσω λίγο πληγούρι. Γιατί να μην φάνε λίγο πληγούρι? Τώρα εδώ που τα λέμε τα παιδιά, γιατί? Πρέπει να τρώμε συνέχεια υδατάνθρακα με πρωτεΐνη? Όχι, ας φάνε σαλατούλα. Έχω ωραιότητο μαρουλάκι. Οπότε πάμε να μαγειρέψουμε. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. Όπως βλέπεις εδώ πέρα, η κουζίνα έχει πάρει φωτιά, έχω βάλει πληγούρι, έχω βάλει λάδι, θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Θα αφήσω τώρα να πάρει μία βράση και θα το απομακρύνω από τη φωτιά. Και αφού έβαλα τώρα το φαΐ στο φούρνο, έβαλα και το πληγουράκι μου, το οποίο θα πάω να το δω, γιατί βράζει πολύ εύκολα το πληγούρι. Πάω λίγο να κάτσω, βλέπεις πλενάδα, πάω λίγο λοξά κατεύθυνση, όπως στον πύργο της Πίζας ένα πράγμα. Τιμή και δόξα στον πύργο της Πίζας, πραγματικά. Ακόμα και το κάθισμα είναι μελετημένο, γιατί πονάω όταν κάθομαι τόσο καλά. Λοιπόν, και μέχρι να γίνει, πάω να σου δείξω λίγο το δεύτερο δεματάκι που μου ήρθε, που πραγματικά αυτό το δέμα μπορώ να το ονομάσω σαν τίτλο «Στην υγειά σας, ρε παιδιά». Εν τω μεταξύ, για ένα περίεργο λόγο έκλεισε η κάμερα και στο ενδιάμεσο πήγα και έσβησα το πληγούρι, γιατί δεν το θέλω και πολύ νιανιά σε φάση λαπά. Μου θυμίζει και νοσοκομείο. Άστο, ποιος είναι τώρα? Καλά, εδώ πέρα θα μιλήσουμε για ποτάρες. Μισό λεπτό. Δεν θα κάνουμε σήμερα βίντεο. Ένας παίρνει, όλοι τώρα θα πάρουν. Λοιπόν, σας έλεγα ότι δεν θέλω πολύ νιανιά και γενικά πολύ το πληγούρι. Λαπά,
Ακριβώς τώρα μου ήρθε. Λοιπόν, και είμαι εδώ τώρα να σου δείξω το επόμενο θέμα, το οποίο πάρ' το όπως θες στην υγειά μας τα παιδιά, στην υγειά σας τα παιδιά, γιατί όχι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο πρώτη φορά ουσιαστικά μου έρχεται ένα τέτοιο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ party animal και τα συγκεκριμένα τα προϊόντα τα έχω ήδη giveaway στο account μου στο Instagram. Λοιπόν, μιλάμε για ένα θέμα από Le Choc, η οποία η εταιρεία φέρνει ποτάρες, κοκτέιλάρες, είναι μια πολύ εύκολη λύση για ένα mini bar στο σπίτι σου. Τώρα ιδίως, και όχι τώρα, γενικά είναι μια φάση που τώρα ιδίως που έχουμε το COVID, μπορεί να μην θέλεις, δεν γουστάρεις το συνοστισμό, έχεις απευθείας ένα mini bar στο σπίτι σου, κάνεις ένα πάρτι, εφοδιάζεσαι με αυτές τις κοκτέιλάρες, τις παίρνεις τις κοκτέιλάρες μέσα στην τσάντα σου, πας και αράζεις σε μια θάλασσα με το φίλο σου και. Λοιπόν, ένα κουτί το οποίο αποτελείται από 12 κοκτέιλάρες, αυτό το συγκεκριμένο το πήρα έτσι τυχαία. Είναι το Orange Spritz Taste. Έχει να κάνει με κοκτέιλ με αλκοόλ αλλά και χωρίς αλκοόλ. Λοιπόν, το άλλο θέλω να σου πω είναι το Sex on the Beach. Έχω τρελαθεί σου λέω. Πραγματικά δηλαδή έχω τρελαθεί με αυτό εδώ πέρα το θέμα. Κοίτα εδώ, πίνα κολάντα. Λοιπόν, δεν θα στα βγάλω όλα, αλλά έχει να κάνει με 12 ποτά. Μαργαρίτα, το κλασικό, το μοχίτο με αλκοόλ ή χωρίς αλκοόλ. Το Cosmopolitan, πίνα κολάντα, Sex on the Beach, Cumpa Libre. Τι άλλο έχει, περίμενε. Blue Lagoon, κοίτα εδώ χρωματάρα. Δηλαδή λες, ρε φίλε, να σε πιω ή να μη σε πιω. Τι άλλο, κάτσε εδώ. Tequila Sunrise, φιλενάδα. Εντάξει, εν τω μεταξύ με όλα τα χάπια που έπαιρνα, λέω Παναγία μου, θα τα ανοίξω μία κάποια στιγμή. Μου ερχόταν να τα ανοίξω όλα, να τα πιω. Δηλαδή πραγματικά τον πόνο δεν το μπορούσα. Αυτά, έχουν μείνει δύο ακόμα πακέτα, τα οποία μπορεί να στα δείξω και αύριο Παρασκευούλα, για να μην βαριέσαι. Λοιπόν, έχω να σου πω τώρα, θα περιμένω να γίνει το φαΐ, να έρθουν τα παιδιά, να διαβάσουμε αλίμονο. Λοιπόν, και θα τα πούμε πιο μετά. Λοιπόν, πάω να τακτοποιήσω λίγο αυτά, να πλύνω λίγο και τον νεροχύτη, γιατί γίνεται ένας πανικός. Και ειλικρινά, δεν θα σε πάρω φίλε να δεις πόσο ωραία πλένω το πιάτο, γιατί πολύ απλά μία θα κάθομαι, μία θα σηκώνομαι, μία θα συνεχίζω το πλήσιμο. Αυτό ξανά μάνα. Οπότε λίγο δεν είναι, είναι λίγο. Που λέει και το παιδί μου. Λοιπόν, οπότε θα σε αφήσω κάπου εδώ και θα τα πούμε όταν έρθουν τα παιδάκια μου. 2 hours later. Έπλυνα τα πιάτα, ήρθαν και τα παιδιά, έτοιμο το φαγάκι, κοτοπουλάκι, μην το βλέπετε έτσι μας, έτσι μας αρέσει, προσκαμμένο πραγματικά. Έχω φτιάξει εδώ πέρα και το πληγουράκι μου. Το κοτόπουλο εδώ είναι λίγο τραγωνό. Για πες, ποιο είναι τραγωνό? Αυτό, πετσούλα, μας αρέσει. Στο φούρνο με πατάτες. Πατάτες δεν έχει, δεν τρώμε πλέον. Υδατάνθρα κάνουν και το πληγούρι, είναι, αλλά είναι σε πιο light έκδοση. Για πες, ρε Γιώργο, σήμερα έχουμε διάβασμα. Όχι, γιατί η δάσκαλα μας είναι στο νοσοκομείο. Χτύπηση. Το ξέρω. Ενημέρωση η διευθύντρια. Έχουμε και προπόνηση. Και. Κρίμα για τον κύριο Ελένη. Εντάξει, θα ενημερωθούμε. Σίγουρα. Καλό θα ήταν να μην είχαμε διαβάσματα. Όχι και αυτόν τον αρνητικό το λόγο. Τι κάνεις εσύ, τι κάνεις. Τι κάνεις! Οπότε τώρα όπως είδατε θα κάτσουμε να φάμε. Εγώ μετά αφού δεν έχουμε διαβάσματα θα κάτσω να περάσω λίγο να κάνω μοντάζ τα πρωινά τα πλάνα και αεροπλάνα. Μετά έχουμε προπόνηση και από ό,τι μου είπε ο άντρας μου πρέπει να κάνω λίστα για να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να πάω, δυστυχώς δεν μπορώ το... Πέρα δόθε σε όλους τους διαδρόμους, δηλαδή θα πέσω κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε λογικά θα πάνε με την κόρη μου σούπερ μάρκετ και εννοείται ότι θα σας δείξω και τι ψώνισα. Κλείνω τώρα, δεν ξέρω αν θα πάρω πλάνο άλλο για αυτή την ημέρα. Πάντως εννοείται ότι δεν κλείνει το vlog εδώ, έχουμε και συνέχεια.
Παρασκευάρα σήμερα. Καλημέρα, όμορφη μου μέρα εδώ πέρα με το χαλάκι μου, γιατί μόλις τελείωσε ένα unboxing στο Instagram. Να εκεί σήμερα. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, είναι μικροπολιτές από κάτω όπως είδατε, αλλά λίγο μας ταλαιπωρούν ιδίως νωρίς που στείνουν, καταλαβαίνεις ότι είναι θορυβώδης η φάση. Αλλά τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να δουλέψουν, αλλά η φάση είναι μπρα. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, χθες τελικά, το πιάσεις εσύ. Παρόλα αυτά, λοιπόν, χθες τελικά δεν πήγανε σούπερ μάρκετ η δική μου, γιατί είχαμε ραντεβού στον οδοντίατρο με την Ουρανία για τα σιδεράκια. Και το είχα ξεχάσει εγώ. Και φυσικά δεν προλάβανε. Οπότε, λογικά, επειδή έχουμε και σήμερα δουλειές, πάρα πολλές δουλειές, μας βλέπω να πηγαίνουν σούπερ μάρκετ Σάββατο απόγευμα. Παρόλα αυτά, επειδή το βίντεο θα ανέβει Κυριακή, δηλαδή σήμερα εσύ που το βλέπεις, σίγουρα θα σου δείξω εγώ τι ψωνίσαμε. Σήμερα που λέτε θέλω να φτιάξω κάτι πάρα πολύ γρήγορο. Έβγαλα μπροκολάκι να βράσω και θα τους κάνω και ένα ψαράκι. Ξέρετε, μπακαλιαράκια σε σχήμα κυκλικό. Θα βάλω λίγο αλευράκι και θα τα ψιλοτηγανίσω, να σου πω. Όχι ψηλό, θα τα τηγανίσω, γιατί ψηλό θα είναι ομό. Ξεκάθαρα. Θέλω να, έτσι, να κάνω κάτι σύντομο, γιατί γενικά πάω σαν μπετούγια προς κατεύθυνση πλάγια πάλι. Και πραγματικά δηλαδή μου έχει σπάσει τα νεύρα, γιατί ο πόνος μετατοπίζεται, πάει από μέση, πιο πάνω, πιο κάτω, δεν μπορώ, έχω τρελαθεί πραγματικά. Και αυτά που λέτε θέλω να μαγειρέψω. Εν τω μεταξύ σου χρωστάω άλλα δύο πακέτα που μου έχουν έρθει, αλλά δεν θα στα δείξω σε αυτό το βίντεο για να μην βαρεθείς αρκετά. Οπότε θα στα δείξω την επόμενη εβδομάδα, γιατί στάνταρ θα παίξει κι άλλος διαγωνισμός. Οπότε είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, οπότε δουλειές δεν έχουμε. Το βράδυ θα βάλω ένα πλυντήριο. Α, με βοηθήσουν βασικά, γιατί δεν θα μείνω εκεί στο πλυντήριο ή θα μείνω γενικά σε φάση έτσι τέζα. Γιατί δεν μπορώ να σηκώσω τίποτα ακόμα. Οπότε μαγειρεύω, περιμένω να έρθουν τα παιδιά να διαβάσουμε. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχουν σήμερα τη δασκάλα να τους προχωρήσει και έχουμε μόνο την ιστορία. Οπότε θα διαβάσουμε ιστορία. Οπότε θα δεις ιστορία, φιλενάδα. Μην ξεχνιόμαστε άλλωστε. Αυτά. Οπότε το απόγευμα δεν έχω κάτι. Και σίγουρα θα τα πούμε και το Σάββατο. Εννοείται, γιατί θέλω να σου δείξω και τι πράγματα ψωνίσαμε. Το μεταξύ το Σάββατο. Θέλω να πάμε να ψωνίσουμε και ένα δωράκι. Γιατί η κόρη μου έχει να πάει σε κάτι γενέθλια. Λοιπόν, θα τα πούμε. Και είμαι στη φάση τώρα που βράζω το νεράκι μου να βάλω το μπρόκολο. Έχει εδώ πέρα ήδη κάψει το λαδάκι. Έχω αλευρώσει εδώ πέρα το ψαράκι. Και θα πω στη φάση του μαγειρέματος. Έγινε, Γιώργο, όλα καλά? Πάμε να διαβάσουμε. Έλα, Γιώργο, έρχεται και Σαββατοκύριακο όμως. Μια χαρά. Άντε, πάμε. Λοιπόν, στο γνωστό το μέρος έχουμε να διαβάσουμε ιστορία. Βασικά δεν έχουμε πάρα πολλά, γιατί η κυρία μας λείπει. Οπότε δεν προχωράμε στη γλώσσα. Τι έκανες, Γιες? Τίποτα. Λοιπόν, οπότε πάμε να διαβάσουμε την ιστορία μας. Η καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνια. Η εξαιρετία του μεγάλου Αλεξάνδρου άλλαξε τη ζωή ανθρώπων που ήταν της άντρες. Για πες μου για την εξαιρετία του μεγάλου Αλεξάνδρου. Η εξαιρετία του μεγάλου Αλεξάνδρου άλλαξε τους ανθρώπους. Τη ζωή. Τη ζωή τους ανθρώπους. Σε πολλά. Σε πολλά μέρη. Της Ανατολής. Ωραία. Νέες πόλεις. Δημιουργήθηκαν. Οι οποίες τι είχαν αυτές? Καλημέρα, Σάββατο σήμερα. Sorry που έκλεισα πολύ απότομα χθες το βίντεο. Βασικά μου έκλεισε η κάμερα και δεν ήθελα να αποσπάσω την προσοχή του Γιώργου από την ιστορία, οπότε το πήρα σε ρίπ. Διαβάσαμε και μετά στο καπάκι, επειδή θα έρχονταν Σαββατοκύριακο, μου ζήτησε να τον πάω στη γιαγιά και έτσι λοιπόν τον πήγα στην πεθερά μου. Σήμερα Σάββατο που λέτε με βρίσκεται εδώ πέρα στο αυτοκίνητο, περιμένοντας να σχολάσει τώρα η Ουρανία από το χορό. Να πάμε να πάρουμε ένα δωράκι, γιατί το απόγευμα έχει πάρτι μια συμμαθήτριά της. Έτσι θα πάμε λοιπόν στα Χόντος να δούμε τι θα πάρει. Εν τω μεταξύ φοράω το καινούριο μου σετ σκουλαρίκια και δαχτυλίδι, έχει και βραχιόλι. Αλλά δεν προλάβα ένα σπίτι. Ήθελα να πάρω και ένα καφέ, γιατί bad first coffee φιλενάδα. Έτσι. Οπότε περιμένω τώρα να σχολάσει, να πάμε να πάρουμε το δωράκι.
Παιδιά, μάτεψε. Να σου πω και κάτι. Λοιπόν, σούπερ μάρκετ ακόμα δεν πήγαμε. Πραγματικά τρέχουν οι δουλειές και πάλι ο Μάριος έφυγε το πρωί. Οπότε δεν ξέρω τελικά πότε θα γίνει αυτό το σούπερ μάρκετ. Πάντως, αν τυχόν το προλάβουμε σε αυτό το vlog, έχει καλώς. Μπορεί δηλαδή και σε αυτό το vlog να μην έχουμε σούπερ μάρκετ. Θα δούμε. Δεν ξέρουμε. Αυτά προς το παρόν θα τα πούμε και πιο μετά. Εν τω μεταξύ, χθες που είχε Νικολούλη. Σας είπα ότι γενικά δεν τρώμε πολλούς υδατάνθρακες. Είχα όμως έτσι μία όρεξη να φάω ιταλική πίτσα με αυτήν εδώ τη μικρή τη ζύμη και πήραμε που λέτε από Pizza Box, δεν είναι χορηγούμενο, απλά το αναφέρω, είναι φανταστική και έχει πάρα πολύ οικονομικές τιμές οι πίτσες τους. Λοιπόν, πήραμε που λέτε αυτή την ιταλική προσούτο με την άγρια ρόκα από πάνω, είχε και Νικολούλη χθες. Εντάξει, κομπλέ. Πραγματικά αυτό το θέμα τώρα με την Πάτρα, εμένα δηλαδή δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Πραγματικά γιατί περνάνε οι εβδομάδες, okay, έγινε η σύλληψη της μάνας, εγώ περιμένω και άλλες σύλληψεις, να σου πω την αλήθεια. Αλλά με κούρασε όλο αυτό το πράγμα, γιατί ξέρουμε τι έχει γίνει. Σίγουρα για να μην γίνονται οι υπόλοιπες σύλληψεις και να το τρενάρουν, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Αλλά εμένα με κουράζει σαν άνθρωπος όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, οπότε... 2 hours later. Καλησπέρα ξανά! Τι κάνεις, εγώ τώρα εδώ πέρα ετοιμάστηκα για να πάω το παιδί στο πάρτι, αλλά εμείς οι μαμάδες θα πάμε να πιούμε καφεδάκι. Θέλω να σου πω ότι τελικά κατέληξε αυτό το vlog να είναι του τρελού. Γιατί ούτε στα χόντους πήγαμε στα Dustin και πήραμε το δωράκι, αλλά μάντεψε φιλενάδα, δεν πήγαμε και σούπερ μάρκετ, οπότε δεν έχω κάτι να σου δείξω πραγματικά. Αυτή τη βδομάδα δεν θα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, δεν μας έβγαλε το πρόγραμμα. Οπότε σκέφτηκα λοιπόν να το κλείσω το vlog αυτό κάπου εδώ. Γιατί πραγματικά είναι του τρελού. Πραγματικά όμως. Οπότε μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να χτυπάς και το κουδουνάκι. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά.